Αποκλιμάκωση των κρουσμάτων και στου τέσσερι νομού τη Υπήρου καταγράφεται το διάστημα από 22 μέχρι 28 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδία έκθεση που δημοσιοποίησε ο Εθνικό Οργανισμό Δημόσια Υγεία. Η μεγαλύτερη υποχώρηση, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφεται στο νομό τη Πρέβεζα. Την εβδομάδα αναφορά κατεγράφησαν 5.579 κρούσματα COVID-19, 4.848 ανά εκατομμύριο πληθυσμού, με μία εβδομαδιαία μεταβολή μείον 10%, εκ των οποίων η επαναλημόξα Αφορούν το 23% των λοιμόξεων. Ο συνολικό αριθμό των λοιμόξεων από την έναρξη τη πανδημία ανέρχεται σε 4.762.827, εκ των οποίων 51,9% είναι γυναίκε. Ο δείκτη θετικότητα για την επικράτεια βάσει των κρουσμάτων εκτιμάται σε 0,89. Το σύνολο των εισαγωγών στα νοσοκομεία τη επικράτεια την εβδομάδα αναφορά ήταν 1.173 ασθενεί, ενώ το σύνολο των εξιτηρίων ανέρχεται σε 1.298 ασθενεί. Ο αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται διασολημμένοι μέχρι το τέλο τη εβδομάδα αναφορά είναι 117, με διάμεση ηλικία τα 69 έτη και το 96,6% έχει υποκείμενο νόσημα ηλικία 70 ετών και άνω. Την εβδομάδα αναφορά κατεγράφησαν 202 θάνατοι ασθενών COVID-19 19, 19 εκατομμύριο πληθυσμού, με την εβδομαδιαία μεταβολή να παρουσιάζει πτώση κατά 24%. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σε ό,τι αφορά την Ήπειρο, την τελευταία εβδομάδα καταγράφησαν 2.261 κρούσματα. Εξ αυτών, στον ομό τη Άρτα επιβεβαιώθηκαν 441 με τη μείωση σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα να φτάνει στο 18%. Στο νομό τη 381 κρούσματα με τη μείωση να υπολογίζεται στο 7%. 1113 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στο νομό Ιωαννίνων με τη μείωση στο 10%. Ενώ στο νομό τη Πρέβεζα τα κρούσματα ανήλθαν σε 326 με τη μείωση να υπολογίζεται στο 33%. Σημαντική είναι η μείωση που καταγράφεται και στο υλικό φορτίο στα λίμματα τη πόλη των Ιωαννίνων το διάστημα 22 μέχρι 28 Αυγούστου. Η η βάσει των στοιχείων του ΕΟΔΙ έρχεται στο 54%. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση τη Επιτροπή των Εμπειρογνωμών, που είχε ω αντικείμενο τον τρόπο που θα ανοίξω τα σχολεία σε ό,τι αφορά στα μέτρα για τον κορονοϊό. Η Επιτροπή στην εισήγησή τη αναφέρει πω παραμένει η προαιρετική χρήση μάσκα στο σχολικό περιβάλλον, ωστόσο η έναρξη των σχολείων γίνεται χωρί υποχρεωτικό τέστην και χωρί υποχρεωτική χρήση μάσκα εντό και εκτό εδουσών. Επίση, όπω εφαρμόζεται ήδη στην κοινότητα του τελευταίου μήνε, ο έλεγχο για κορονοϊό συστήνεται να γίνεται όταν υπάρχουν συμπτώματα στον ασθενή. Σε περίπτωση θετικού τεστ, ο μαθητή θα παραμένει εκτό σχολείου και άλλων δραστηριοτήτων για 5 ημέρες και θα επιστρέψει φορώντας μάσκα για άλλες 5 ημέρες.